Έχουμε τη μεγάλη χαρά απόψε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Νεκταρίου και την άδειά του να έχουμε κοντά μας το γνωστό μας πλέον πατέρα Γενάδιο Βατοπεδινό, ο οποίος με την ευχή του Αγίου Καθηγουμένου του Γέροντος Εφραίμ της Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου έκανε τον κόπο του Αγίου Όρους, έκανε τον κόπο και ήρθε κοντά μας απόψε ευρισκόμενοι στην πορεία μας μέσα σε αυτό το όμορφο κατανυχτικό ταξίδι της Αγίας Μεγάλης Σαρακοστής, στην τέταρτη εβδομάδα, όπου η Εκκλησία μας προβάλλει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού να μας αναπτύξει το θέμα όπως ο ίδιος επέλεξε. Κοίτα γύρω από το Σταυρό, εσύ που είσαι. Να τον ευχαριστήσω και προσωπικά για τον κόπο του που ήρθε σήμερα εδώ στην ενορία μας και όλους εσάς που προσήλθατε, ώστε μαζί να συμπνευματιστούμε, να πάρουμε δύναμη, να ενισχυθούμε, να ωφεληθούμε από το λόγο του Πατρός Γεναδίου και να συνεχίσουμε την πορεία μας μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αποτελεί, αδελφοί μου, μεγάλη ευλογία κάθε φορά που σε έναν τόπο, σε μία κοινότητα, χτυπάει η καμπάνα. Όταν βρέθηκα πριν από κάποιο διάστημα σε κάποιο χωριό, είπα μία σκέψη και αυτή η σκέψη νομίζω αποτυπώνει μία μεγάλη αλήθεια, αδελφοί μου. Δυστυχώς, στην επαρχία μας, στις μέρες μας, η ζωή φθήνει, χάνεται. Αρχίζει και νεκρώνει ο τόπος μας. Διώξανε τα σχολεία, διώξαν τους δασκάλους, διώξαν τους προέδρους, τους αγροφύλακες και μένουν λίγοι άνθρωποι συνεχίζοντας τον αγώνα τους να δίνουν ζωή στον τόπο τους. Όσο όμως χτυπάει η καμπάνα, η καμπάνα της Εκκλησίας σημαίνει ότι ο τόπος αυτός δεν έπαυσε να υπάρχει, αλλά συνεχίζει κόντρα σε όλους και σε όλα να ζει. Πιστεύω ότι αν μια κοινότητα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, η καμπάνα της Εκκλησίας είναι η καρδιά του οργανισμού αυτού. Όσο χτυπά λοιπόν η καμπάνα σε έναν χωριό, σε έναν τόπο, ο τόπος αυτός συνεχίζει να ζει. Όπου πάβει να χτυπάει η καμπάνα, σημαίνει ότι πάβει να υπάρχει ζωή και ο τόπος νεκρώνει. Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, συνεχίζει και χτυπάει η καμπάνα. Και κάθε φορά που χτυπάει η καμπάνα, μας καλεί ο Πατέρας να έρθουμε στο σπίτι του. Και ξεκινάμε ένα ταξίδι το οποίο μπορεί να είναι μικρό στην απόσταση αλλά είναι μεγάλο στο συμβολισμό, γιατί μας θυμίζει κάθε φορά την παραβολή του ασώτου Υιού. Αφήνουμε τα πάντα, αφήνουμε αυτά που νομίζουμε ότι μας φέρνουν χαρά, αυτά που μας φέρνουν μια ευδιάθετη έτσι κατάσταση, αφήνουμε τα πάντα στη μέση και ακούγοντας τη καμπάνα θυμόμαστε τη φωνή του Πατέρα που μας καλεί στο σπίτι του. Αφήνουμε τα πάντα και ερχόμαστε στο ναό για να συναντήσουμε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί να συναντήσουμε και να συναντηθούμε με τον Θεό. Ιδιαίτερα η Αγία μας Εκκλησία την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής εντείνει αυτές τις συναντήσεις. Παίρνει περισσότερες αφορμές για να μας φέρει περισσότερες φορές στο σπίτι του Πατέρα. Γιατί η περίοδος αυτή της Σαρακοστής είναι μια περίοδος αγώνα πνευματικού κατά τη διάρκεια του οποίου η Εκκλησία μας, όπως συνηθίζω να λέγω, δεν μας καλεί να αλλάξουμε τρόπο ζωής για λίγες μέρες, για 50 μέρες μέσα στο χρόνο,
αλλά αυτές τις 50 ημέρες μας καλεί η Εκκλησία και μας υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζούμε διαρκώς όλο τον χρόνο της ζωής μας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, όσα χρόνια ο Θεός επιτρέψει να ζήσουμε επί της γης. Τα προβλήματα πολλά, οι δυσκολίες μεγάλες, οι πειρασμοί συνεχόμενοι, ο άνθρωπος ζει σε μια τρικυμιώδη κατάσταση και πολλές φορές αμελεί τα βασικά. Ποτέ όμως δεν αμελεί να φάει. Πάντα θα φροντίσει να έχει ένα κομμάτι ψωμί, ένα ζεστό πιάτο επάνω στο τραπέζι, να φάει, να στηριχθεί για να συνεχίσει τη ζωή του. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται πνευματική τροφή, να στηριχθεί πνευματικά, να ενδυναμωθεί για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του μέσα σε αυτήν την πλάση, σε αυτή τη χτίση, χωρίς να πεθάνει. Αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο, οι περισσότεροι θα σου πούν ότι φοβούνται τον θάνατο τον βιολογικό. Φοβούνται δηλαδή τον θάνατο αυτόν που χωρίζει την ψυχή από το σώμα και που μας παίρνει από τα φταρτά και τα προσωρινά και μας πηγαίνει κάπου άλλου, στα άφθαρτα και στα αιώνια. Κι όμως να σας πω κάτι, αυτός ο θάνατος, παρόλο που μπήκε στη ζωή του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της παρακοής και της αμετανοησίας των πρωτοπλάστων, η οποία παρακοή και αμετανοησία συνεχίζεται δυστυχώς και σε εμάς τους ανθρώπους μέχρι σήμερα, δεν είναι τόσο επικίνδυνος. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι και μια ευλογία αυτός ο θάνατος, γιατί παρόλο που εισήλθε εξαιτίας της αμαρτίας των ανθρώπων, ο Θεός τον επέτρεψε ώστε να μην γίνει το κακό αθάνατο, αλλά με τον θάνατο τον βιολογικό να πάβει το κακό. Αλλά για να έλθει ο βιολογικός θάνατος όπως ήρθε στη ζωή μας, υπήρξε ένας άλλος θάνατος, ο πνευματικός θάνατος, που αποτέλεσμα μεταξύ άλλων ήταν και ο βιολογικός. Ο πνευματικός θάνατος έρχεται στον άνθρωπο, αδελφοί μου, όταν ο άνθρωπος αποκόπτεται από τον Θεό. Οπότε αποκόπτει την κοινωνία του και διαταράσσει τη σχέση του με τον Θεό. Αρκεί να δει κανείς ένα δελτίο ειδήσεων σήμερα για να καταλάβει πάρα πολλά. Ακούμε για γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες, κακοποίηση παιδιών, κλοπές, ληστείες και όλοι απορούμε πώς το κακό εντείνεται και αυξάνεται στον κόσμο μας. Και πολλοί ψυχίατροι, πολλοί κοινωνιολόγοι, πολλοί δημοσιογράφοι, πολλοί πολιτικοί, άνθρωποι των επιστημών, των τεχνών προσπαθούν να δώσουν εξηγήσεις και απαντήσεις στα φαινόμενα αυτά. Η απάντηση είναι μία, απλή, αλλά οδυνηρή. Όλα αυτά στις μέρες μας αυξήθηκαν γιατί ο άνθρωπος ζει χωρίς Χριστό. Η απάντηση σε όσα συμβαίνουν είναι ότι απουσιάζει ο Χριστός από τη ζωή μας. Και όταν ο άνθρωπος βγάζει τον Χριστό από την ζωή του, θεριεύει μέσα του το εγώ. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος καρκίνος, είναι η μεγαλύτερη ασθένεια που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Η ασθένεια του εγωισμού. Γιατί στην προσπάθειά του και στην επιθυμία του άνθρωπος να ικανοποιήσει το εγώ του, δεν δηλιάζει ακόμη και να σκοτώσει. Σκοτώνει ο άλλος τη γυναίκα του και λένε τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε πολύ. Ποια αγάπη σκοτώνει? Δεν είναι αγάπη, είναι εγωισμός. Η αγάπη δεν σκοτώνει, η αγάπη θυσιάζει. Όταν κανείς αγαπά, θυσιάζεται για αυτόν που αγαπά.
Ποιος μας το επιβεβαιώνει αυτό? Ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία. Τέλειος Θεός γίνεται και τέλειος άνθρωπος και θυσιάζεται πάνω στο σταυρό για να σώσει τον άνθρωπο που αγαπά. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και δεν απαιτεί από τον άνθρωπο να θυσιαστεί, αλλά θυσιάζεται ο ίδιος για τον άνθρωπο. Την περίοδο λοιπόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Εκκλησία έρχεται να μας υπενθυμίσει, όπως είπαμε, τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να ζούμε. Ποιος είναι αυτός? Μας το λέει αυτή η εβδομάδα της Σταυροπροσκυνήσεως. Ότι την περίοδο αυτή η Εκκλησία μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να νεκρώσουμε το εγώ μας. Πρέπει να σταυρώσουμε τα πάθη μας, να καθαρίσουμε την ψυχή μας για να μπορέσουμε στο τέλος να συναντηθούμε με τον Αναστημένο Χριστό. Δείτε τι απαιτεί η Εκκλησία. Να θυσιάσουμε το εγώ μας. Γιατί είναι δύσκολη η Εκκλησία? Γιατί πολλοί σήμερα την αποστρέφονται? Γιατί πολλοί σήμερα την πολεμούν? Γιατί πολλοί σήμερα την κατηγορούν? Γιατί ο διαχρονικά αληθινός λόγος της Εκκλησίας ελέγχει τη συνείδηση των ανθρώπων. Και επειδή στο άκουσμα της αλήθειας ο αμαρτωλός ή ο ανήθικος ελέγχεται μέσα συνειδησιακά, επειδή δεν θέλει να κάνει τον αγώνα της αλλαγής, αποστρέφεται την Εκκλησία. Πολεμά την Εκκλησία ή ψάχνει τον τρόπο που ο κόσμος και η Εκκλησία θα του δικαιώσει την αμαρτία για να αναπαυθεί η συνείδησή του. Πού το είδαμε αυτό? Στην περίπτωση του γάμου των ομοφυλόφιλων. Γιατί θέλανε και θέλουνε να αποδεχθούν το γάμο ή την τεκνοθεσία των παιδιών? Γιατί ελέγχεται η συνείδησή τους ότι η ζωή τους είναι ένα αμαρτία και επειδή δεν θέλουν να αλλάξουν, γιατί είναι βολεμένοι στην αμαρτία, γιατί η αλλαγή προϋποθέτει να σηκώσουμε τον σταυρό μας και να ανέβουμε στο Γολγοθά, να νεκρώσουμε το θέλημά μας, το εγώ μας, θέλω να έρθει η Εκκλησία, να έρθει η Πολιτεία, να έρθει ο καθένας από εσάς και να με δικαιώσει για να βρω ανάπαυση. Αυτό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος δεν είναι απλά αμαρτωλός, αλλά είναι ανήθικος. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο μέσα στην Εκκλησία. Όλοι μετέχουμε και όλοι έχουμε κάποια πάθη και κάποιες αδυναμίες. Για κάποιον μπορεί να είναι η πορνεία, η μοιχεία, ο φόνος, η κλοπή. Λέω τα βαριά, γιατί σε αυτά δεν μετέχουμε οι περισσότεροι. Και επειδή δεν μετέχουμε σε αυτά, νομίζουμε ότι ακριβώς είμαστε άγιοι και καθαροί. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πάθη και κάποιες άλλες αδυναμίες που μετέχουμε όλοι μας. Κατάκριση, κουτσομπολιό, κακία, μίσος, έχθρα, ανυπακοή, παράδειγμα. Την περίοδο αυτή η Εκκλησία μας καλεί να νηστεύσουμε. Και επειδή ακριβώς μας καλεί σε μία ένταση πνευματικής ζωής, με την νηστεία, με τις ακολουθίες τις πολλές και τις πολύωρες, με την διάθεση αυτή την προσευχητική, μας τονίζει την ελεημοσύνη, με όλα αυτά, επειδή έρχεται και μας χαλάει λίγο την καλοπέρασή μας, αρχίζουμε τις δικαιολογίες και θέλουμε να απέχουμε από το ένα ή από το άλλο, και βρίσκουμε μονίμως προφάσεις. Είναι σαν την παραβολή που λέει ότι ο βασιλεύς έστρωσε μεγάλο τραπέζι. Ποιος είναι ο βασιλεύς? Ο Θεός. Και στρώνει μεγάλο τραπέζι και καλεί τους πάντες. Ποιο είναι το τραπέζι του? Είναι η βασιλεία του Θεού, η βασιλεία των ουρανών. Ποιος είναι ο μόσχος ο συντευτός που σφαγιάζεται για όλους? Είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο αμνός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Είναι αυτό το πρόβατο, το άκακο που θυσιάζεται για να σωθεί ο άνθρωπος. Και ενώ καλεί τους πάντες σε αυτό το τραπέζι, αρχίζουν τις δικαιολογίες. Ο ένας λέει,
Ξέρεις, αγόρασα ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Αγόρασα, λέει ο άλλος, ένα ζευγάρι βόδι και πρέπει να πάω να δω αν είναι καλά, αν μπορώ να κάνω την σπορά μου και τη γη μου να την καλλιεργήσω. Ο άλλος λέει, ξέρεις τώρα τι μου λες τώρα εδώ, μόλις παντρεύτηκα, είμαι με τη γυναίκα μου και ψάχνουμε όλοι αφορμές να απαντήσουμε αρνητικά στην πρόσκληση αυτή του Χριστού. Και τότε ο Χριστός λέει, βγείτε στα σοκάκια και στις ρήμες των δρόμων και φέρτε μέσα όσους βρείτε. Και ποιους βρίσκει? Βρίσκει χολούς, κουτσούς, τυφλούς, αυτούς που εμείς θα τους προσπερνούσαμε στον δρόμο ή και θα τους κοιτούσαμε και υπεροπτικά. Αυτή είναι η διαφορά της Εκκλησίας από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δυστυχώς αποστρέφεται όποιον και ό,τι του αλλάζει τη συνήθειά του. Απ' την άλλη, η Εκκλησία έρχεται και ταράζει τη συνήθεια και φέρνει κάτι διαφορετικό. Φέρνει την όντως αποδοχή του άλλου, γιατί μέσα από το πρόσωπο του αδελφού μπορείς να συναντήσεις τον Χριστό. Οι αβάδες της ερήμου λέγανε, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο το Θεό σου. Δηλαδή στο πρόσωπο του άλλου βλέπεις τον Θεό. Στο πρόσωπο του πιο αμαρτωλού ανθρώπου βλέπεις το πρόσωπο και την εικόνα του Θεού μουτζουρωμένη, αμαυρισμένη, αλλά δεν πάβει να είναι εικόνα του Θεού. Και έρχεσαι ακριβώς μέσα στην Εκκλησία ώστε αυτή τη μουτζούρα, αυτήν την ρυπαρή κατάσταση να την αποβάλεις και την καθαρίσεις. Αλλά εμείς τι παθαίνουμε πολλές φορές, αδελφοί μου? Βλέπουμε τη μουτζούρα του άλλου, αλλά δεν βλέπουμε τη δική μας μουτζούρα. Βλέπουμε τον δοκό στο μάτι του αλουνού και δεν βλέπουμε το δοκό στο δικό μας το μάτι. Γιατί όλοι, αν τους ρωτήσεις, θα σου πούν ότι για την κατάσταση που επικριτεί στον κόσμο φταίνε οι άλλοι, φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι, δεν ξέρω. Ποτέ δεν συνάντησα άνθρωπο να πει, εγώ φταίω για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, ή μάλλον το συνάντησα. Το συνάντησα στα πρόσωπα εκείνων των ανθρώπων, κληρικών, μοναχών και λαϊκών, που ζούσαν και ζουν με ταπείνωση μέσα στον κόσμο, συνειδητοποιώντας ότι όσο αυτοί εργάζονται το κακό αυξάνεται. Αν θέλουμε να μειωθεί το κακό, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το εγώ μας. Αν εγώ μειώσω το κακό που κάνω στον άλλον, γιατί όλοι κάνουμε, τότε δίνω περισσότερο χώρο, θα λέγαμε πολύ απλοϊκά, στο καλό να κυριαρχήσει. Ποιο είναι το καλό εδώ? Δεν είναι απρόσωπο, έχει πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός που έρχεται για να γεμίσει τις ζωές μας. Η απουσία του Χριστού δίνει χώρο στο διάβολο για το κακό που γίνεται σήμερα. Πού είναι ο Χριστός, λέει ο μακαριστός Μητροπολίτης Ισανίου Παύλος, εκεί που τον βάλαμε. Πού τον βάλαμε τον Χριστό? Στην άκρη. Και όμως η Εκκλησία επιμένει, αντιστέκεται και μας τον φέρνει στη μέση σήμερα. Από χτες τον έχει προβάλει στο κέντρο του ναού, να τον βλέπουμε, να ενδυναμωνόμαστε, να παίρνουμε θάρρος, να μην απογοητευόμαστε, να μην απελπιζόμαστε και κυρίως να στηριχτούμε. Ο Σταυρός είναι φυλακτήριο, είναι τρόπαιο, είναι και βακτηρία, είναι δηλαδή μπαστούνα. Είναι μπαστούνα που τη δίνει η Εκκλησία στον καθέναν από εμάς για να στηριχθούμε. Και επειδή μέσα στην περίοδο αυτή της Σαρακοστής εντείνουμε την προσευχητική μας διάθεση και τον πνευματικό μας αγώνα, που έχει και μία κούραση και η νηστεία και όλα τα υπόλοιπα, για να μην αποθαρρυνθούμε,
για να μην τα εγκαταλείψουμε, φτάνοντας στη μέση μας προβάλλει το Σταυρό και μας λέει μην απελπίζεσαι, έχε κουράγιο, φτάνει στον στόχο σου, φτάνει στο σκοπό σου. Ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός? Να φτάσουμε στο Μεγάλο Σάββατο και στην Κυριακή του Πάσχα του 2024? Όχι. Αυτή είναι η αφορμή. Ο στόχος όμως ο Κύριος είναι στο να φτάσουμε με αφορμή αυτό το Πάσχα στη συνάντησή μας με τον Θεό. Να συναντηθούμε με τον Αναστημένο Χριστό. Να συναντηθούμε με Εκείνον που είναι η πηγή της ζωής για να πάρουμε ζωή, ώστε ενώ είμαστε πνευματικά νεκροί να μπορέσουμε να αναστηθούμε πνευματικά, να επανέλθουμε στον δρόμο μας προς τη συνάντησή μας με τον Θεό, για να μπορέσουμε όχι απλά μετά θάνατον, αλλά από αυτήν εδώ τη ζωή να ζήσουμε τον Παράδεισο. Λέει κάτι πολύ όμορφο γέροντας πολλές φορές, ότι η Εκκλησία δεν είναι σαν τον γιατρό που σου λέει θα πάρεις αυτά τα φάρμακα τώρα, θα ακολουθήσεις αυτή την αγωγή και όταν πεθάνεις θα γίνεις καλά. Όχι, η Εκκλησία δίνει τα φάρμακά της που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού και γίνεσαι από αυτήν εδώ, δηλαδή από αυτήν εδώ την ζωή. Πολλές φορές νομίζουμε ότι κάνουμε όλο αυτό, δηλαδή τον πνευματικό αγώνα για την ζωή που έρχεται μετά θάνατον. Όχι. Δεν εργαζόμαστε και αγωνιζόμαστε στον κόσμο αυτό για τη μετά θάνατον ζωή. Αγωνιζόμαστε και για τη μετά θάνατον ζωή, γιατί υπάρχει μετά θάνατον ζωή, αλλά αγωνιζόμαστε και για αυτήν εδώ τη ζωή που ζούμε. Να την κάνουμε καλύτερη. Αλλά καλύτερη όχι με το να έχουμε ακριβά αυτοκίνητα ή μεγάλα σπίτια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Και όταν κανείς είναι σε κοινωνία με τον Θεό, από αυτήν εδώ τη ζωή γεύεται τον Παράδεισο. Έχει μέσα του χαρά και ειρήνη, που δεν είναι η χαρά και η ειρήνη του κόσμου, αλλά είναι η χαρά και η ειρήνη του Θεού, που του δίνει τη δύναμη και τη δυνατότητα, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, γιατί πάντα θα αντιμετωπίζει προβλήματα, γιατί πάντοτε ο διάβολος θα κάνει την ίδια δουλειά χιλιάδες χρόνια τώρα. Θα προσπαθεί διαρκώς να διαβάλει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, να διαβάλει τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, να διαβάλει τη σχέση του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό, ρίχνοντάς τον στον βούρκο της αμαρτίας. Αλλά ενώ ο διάβολος κάνει τη δουλειά του, ο άνθρωπος του Θεού είναι ειρηνικός, δεν πανικοβάλλεται, δεν απελπίζεται, αλλά απευθύνεται στον Θεό και βρίσκει παρηγορία. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πολύ ωραία: η Μεγάλη Σαρακοστή θυμίζει την παραβολή του ασώτου ιού. Και λέει ο Άγιος: ο άσωτος νους ξεκινάει το ταξίδι του στα σοκάκια της αμαρτίας και προσκολάται σε πρόσωπα, σε πράγματα και καταστάσεις αμαρτωλές. Όμως όταν φτάνει πια απογυμνωμένος και καταλαβαίνει ότι απέτυχε, θυμάται το σπίτι του πατέρα, ακούει τη φωνή του πατέρα και ξεκινάει τον ταξίδι της επιστροφής. Ο άσωτος λοιπόν νους, η λογική που θέλουμε όλα να τα εξηγούμε με τη λογική, ξεκινάει το ταξίδι της για να επιστρέψει ο νους πού? Στην οικία. Πού είναι η οικία? Η καρδιά. Η καρδιά του ανθρώπου. Γιατί εκεί στη καρδιά εδρεύει η παρουσία του Θεού. Εκεί βρίσκεται ο Θεός. Εκεί βρίσκεται η ουσία των πραγμάτων. Ό,τι η λογική δεν μπορεί να εξηγήσει, το καλύπτει η καρδία του ανθρώπου, η πνευματική καρδία, εκεί που βρίσκεται το κατοικητήριο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό που βλέπουμε στους ασκητές της ερήμου, στους μοναχούς στα μοναστήρια μας,
που ακριβώς αποβάλλουν και αποτάσσονται οικειοθελώς ό,τι τους κρατάει δέσμιους με την ύλη και την φθορά και αυτοβούλος, δηλαδή χωρίς κανείς να τους αναγκάζει, υποτάσσουν το θέλημά τους στο θέλημα του Θεού. Απογυμνώνονται, κενώνονται, αδειάζουν δηλαδή μέσα τους και αυτό το άδειασμα που συμβαίνει μέσα τους έρχεται και το γεμίζει χάρις του Αγίου Πνεύματος και αυτή τον τροφοδοτεί και του δίνει δύναμη και ζωή. Είναι αυτό που βλέπουμε στον Άγιο Παΐσιο, στον Άγιο Πορφύριο και σε πολλούς άλλους Αγίους, που ενώ περνούν ασθένειες, περνούν δοκιμασίες, περνούν προβλήματα ούκο λίγα, βλέπουμε τους μάρτυρες της πίστεώς μας που τους ρίχνουν στα λιοντάρια, που τους γδέρνουν, τους ξενιχιάζουν, τους μαστιγώνουν, και αυτοί δεν γονγίζουν, δεν πονούν με έναν τρόπο, αλλά είναι ειρηνικοί, και όχι μόνο ειρηνικοί, αλλά προσεύχονται κιόλας για εκείνον που τους οδηγεί στο μαρτύριο. Ποιος αλήθεια από εμάς έστω και μία φορά προσευχήθηκε για εκείνον που του έκανε κακό? Άκουγα σήμερα στην τηλεόραση κάποιον συγγενή από αυτήν την κοπέλα, τις κοπέλες που σκοτώσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα, και είπε αυτός ότι είπε η μητέρα, να το μεγαλείο του ανθρώπου, δεν θέλω αυτός ο άνθρωπος να πάθει κανένα κακό, δεν θέλω να τιμωρηθεί για τίποτα, δεν θέλω να του κάνω κακό. Τον εναποθέτω, σας το λέω έτσι λίγο πιο πνευματικά, τον εναποθέτω στα χέρια του Θεού. Ο Θεός θα κρίνει την πράξη του. Ποιος από εμάς όταν κάποιος του κάνει κακό, ακριβώς δεν επιτίθεται να ανταποδώσει, αλλά προσεύχεται για αυτόν να τον φωτίσει ο Θεός και να τον κάνει ό,τι ο Θεός νομίζει. Τον αποδίδει δηλαδή στη δικαιοσύνη του Θεού, όχι στην τιμωρία. Δεν λέει ο Θεός να τον τιμωρήσει, τον αποδίδει στην κρίση του Θεού, ότι ο Θεός ξέρει τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος. Να το μεγαλείο του ανθρώπου, όταν, ναι, όταν συγχωρεί τον άλλον. Και πράγματι, όταν κανείς αντικρίζει τον Σταυρό, αν πάρει λίγο το βλέμμα του από εκεί, θα δει, όποιος διαβάσει το Ευαγγέλιο, θα ακούσουμε τα Ευαγγέλια τη Μεγάλη Εβδομάδα που θα μας θυμίσουν τα πάθη του Κυρίου μας, όλα αυτά τα οποία πέρασε από την Ανάσταση του Λαζάρου μέχρι την Ανάστασή του. Θα δει πρόσωπα γύρω-γύρω. Θα δει ανθρώπους που έζησαν με τον Χριστό, που άκουσαν τον Χριστό, που ακολούθησαν τον Χριστό, και θα δει πολλές συμπεριφορές. Και κάπου εκεί ανάμεσα είναι και ο καθένας από εμάς. Γι' αυτό είπα στο θέμα, αν κοιτάξουμε το Σταυρό, πού είσαι εσύ, που είναι δηλαδή ο καθένας από εμάς, πού βάζει ο καθένας από εμάς την εικόνα του, την ύπαρξή του, μέσα, αν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, μέσα στα γεγονότα της Σταύρωσης. Να πάρουμε την Παναγία μας, τη μητέρα του Κυρίου. Δείτε πώς τα αντιμετωπίζει όλα, εν σιωπή. Η σιωπή της Παναγίας κάνει τρομερό θόρυβο. Δεν μιλά, δεν γονγίζει, δεν αντιδρά. Πονά σαν μητέρα, αλλά και ξέρει ότι η θυσία αυτή δεν είναι άκερη. Έχει κάποιον στόχο και κάποιον σκοπό, τη σωτηρία του ανθρώπου. Να πάρουμε τους μαθητές του Κυρίου, τον ακολουθούν, τον βλέπουν να κάνει θαύματα, τρώνε και πίνουν 24 ώρες το 24ωρο μαζί του, κοιμούνται το βράδυ μαζί. Είναι μία, θα λέγαμε, αδελφότητα, ένα μοναστήρι με γέροντα τον Χριστό, τον ακολουθούν διαρκώς. Και όμως, ενώ τον ακολουθούν, την ώρα της σύλληψης διασκορπίζονται και κρύβονται για τον φόβο των Ιουδαίων. Να πάρουμε από αυτούς τον Πέτρο,
ο πιο ένθερμος, ο πιο ζωηρός, που λέει «Κύριε, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σε εγκαταλείψω και να σε προδώσω και να σε αφήσω». Και του λέει «Πέτρο, μη λες μεγάλες κουβέντες. Σήμερα το βράδυ, πριν ο κόκορας λαλήσει, θα με έχεις αρνηθεί 3 φορές. Ποτέ, Κύριε». Και όμως τον αρνείται. Να πάρουμε τον Ιωάννη, 17-18 χρονών παλικαράκι, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν τον φοβίζει τίποτα. Ακολουθεί το δάσκαλο, κάτω από τον σταυρό, γίνεται ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Γιατί αγαπάει ο Χριστός λιγότερο τους άλλους μαθητές από τον Ιωάννη? Αγαπάει τον Ιωάννη περισσότερο από τους άλλους? Όχι. Γιατί η Εκκλησία ονομάζει τον Ιωάννη αγαπημένο μαθητή του Κυρίου? Γιατί αυτός αγάπησε περισσότερο από όλους εκείνη τη στιγμή τον δάσκαλο. Τα πάντα για την αγάπη του προς τον δάσκαλο. Και γι' αυτό δεν φοβήθηκε και δεν δηλίασε. Να πάρουμε τις μυροφόρες. Να πάρουμε δηλαδή εκείνες τις γυναίκες που τον ακολουθούν. Όποιη Ανδρία. Τι θάρρος βρήκαν αυτές οι γυναίκες. Μεγάλες οι περισσότερες σε ηλικία. Μανάδες, γιαγιάδες. Και δεν δηλιάζουν. Και κάθονται κάτω από τον σταυρό και ακολουθούν τον Κύριο και φεύγουν πρωί πρωί να πάνε να τον μυρώσουν, να του αποδώσουν εκείνα τα οποία οφείλουν, εφόσον ο δάσκαλος πέθανε. Και τους δίνει ο Θεός την χάρη και την ευλογία να γίνουν οι πρώτες ευαγγελίστριες της Ανάστασης. Αν πρώτα η Εύα έπεσε στην παρακοή, η γυναίκα τώρα παίρνει το μήνυμα της Αναστάσεως. Πρώτα η Παναγία μας και στη συνέχεια οι υπόλοιπες μυροφόρες. Να δούμε την πόρνη που προσέρχεται στον Χριστό, που παίρνει το ακριβό το μύρο και το χύνει για να πλύνει τα πόδια του Χριστού. Ποια ήταν αυτή η πόρνη? Το λένε οι πατέρες. Ήταν μάλλον εκείνη η πόρνη που έσωσε ο Χριστός από το λιθοβολισμό, όταν πήγανε οι Εβραίοι να τη λιθοβολήσουνε και θέλανε να πειράξουνε τον Χριστό και του λένε «Κύριε, ο νόμος λέει ότι πρέπει να λιθοβοληθεί, διότι επόρνευσε αυτή η γυναίκα». Και βλέπουνε τον Κύριο, λέει, να χαράσει κάτι γράμματα στο χώμα. Και λέει η παράδοση, ξέρετε τι λέει, τι χάρασε στο χώμα ο Κύριος? Τα ονόματα αυτών που θέλαν να λιθοβολήσουν και δίπλα τις αμαρτίες τους. Θέλω, και γι' αυτό τους λέει ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Αλλά ποιος ήταν ο αναμάρτητος? Αφού εσύ έχεις κάνει αυτό, εσύ έχεις κάνει εκείνο, εσύ έχεις κάνει το άλλο. Και δεν τους ξεφτιλίζει, δεν τα λέει δημοσίως, αλλά τους τα γράφει στο χώμα και βλέπει ο καθένας το όνομά του και την αμαρτία του και ρίχνουν την πέρτα και εξαφανίζονται. Και παίρνει ο Χριστός μια πέτρα, λέει, και τη ρίχνει έτσι. Όχι να λιθοβολήσει τη γυναίκα, αλλά γιατί τελικά αυτός ήταν ο μόνος αναμάρτητος που μπορούσε να λιθοβολήσει. Αλλά από αγάπη δεν το έκανε. Γιατί η αγάπη του Θεού σκεπάζει τον αμαρτωλό. Δεν τον δικαιώνει. Δεν δικαιώνει, συγγνώμη, την αμαρτία του. Αλλά εφόσον υπάρχει μετάνοια, τον αποδέχεται. Τον καλεί πίσω στο σπίτι και τώρα του λέει «Μικέτη αμάρτανε και τώρα μην ξαναμαρτήσεις». Θέλετε να πάρουμε στον αντίποδα εκείνης της πόρνης τον Ιούδα? Διαρκώς με τον Κύριο δίπλα. Μετέχει στην παράδοση της Θείας Ευχαριστίας στο μυστικό δείπνο. Κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού και όμως πάει και τον προδίδει. Και όταν γίνεται το περιστατικό, θυμηθείτε εκεί με την πόρνη που διαμαρτύρεται και λέει «Μα τώρα θα χαλάμε το μύρο, λέει, για να σου πλύνει, Κύριε, τα πόδια, θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε», λέει, «να το πουλήσουμε και με τα χρήματα που θα βγάζαμε να ταΐσουμε τους φτωχούς». Και παίρνει την απάντηση από τον Κύριο, λέει «Τους φτωχούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας, εμέναν όμως όχι, αυτό που κάνει, το κάνει γιατί δεν θα προλάβει να το κάνει όταν πεθάνω». Και πράγματι οι μυροφόρες δεν πρόλαβαν να το μυρώσουν γιατί ανέστη εκ νεκρών. Αλλά πού θέλω να μείνω στον Ιούδα εδώ? Νομίζετε εσείς ότι τον ένιαξε
ο φτωχός. Είναι αυτά που, επιτρέψτε μου να τον πω τώρα, μια οικογένεια είμαστε. Είναι αυτά που λένε πολλές φορές οι χριστιανοί και για μας τους ιερείς και τους παπάδες. Τι τα θέλουν τα ακριβά άμφια, τι τα θέλουν τα ακριβά καντήλια, τι τα θέλουν τα ακριβά προσκυνητάρια, τι το ένα, να τα δώσουν στους φτωχούς. Και τα λένε συνήθως άνθρωποι που δεν έχουν δώσει ούτε δύο λεπτά στον φτωχό. Ούτε δύο λεπτά. Άλλο η δόξα και η ωραιότητα της Εκκλησίας που αποτυπώνεται στα καλά καντήλια, στα καλά άμφια, στα καλά δεσκοπότηρα, και άλλο το έργο το φιλανθρωπικό που γίνεται παράλληλα. Γιατί η Εκκλησία δεν έπαυσε ποτέ να ταΐζει και να φροντίζει τον άνθρωπο τον πονεμένο και τον δυστυχισμένο. Πόσοι όμως από εσάς, και δεν εννοώ εσάς προσωπικά μόνο, αλλά από τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία, τους χριστιανούς, πόσοι από εσάς αφιερώσατε λίγο χρόνο της ζωής σας να επισκεφτείτε έναν ασθενή, να πάτε σε έναν πονεμένο, να πάτε σε μια γιαγιά που τα παιδιά της είναι στην Αμερική και θα κάνει τα Χριστούγεννα μόνη της, να της πείτε έναν λόγο παρηγορίας. Φιλανθρωπία δεν είναι μόνο να ανοίξεις το πορτοφόλι, να βγάλεις 5 ευρώ να τα ρίξεις στο δίσκο ή να βγάλεις και ένα 50 και να το δείχνεις κιόλας και να το δουν οι άλλοι ότι έβαλες 50. Φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη του ανθρώπου και την αγάπη προς τον άνθρωπο τη δείχνεις και με ένα λόγο, με μια παρηγοριά, με ένα χάδι, με ένα χαμόγελο. Πόσο χρόνο αφιερώσαμε λοιπόν στους αδελφούς μας? Όμως, απαιτούμε πολλές φορές από τον Θεό. Απαιτούμε από τον Θεό να μας δώσει. Απαιτούμε από τον Θεό. Πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε να μας δώσει ο Θεός, αλλά εμείς ποτέ δεν δίνουμε στον άλλον. Και επαναλαμβάνω, δεν δίνουμε έναν λόγο, ένα χάδι, μια αγκαλιά, ένα υποστηριγμό. Βλέπεις απ' την άλλη την Αγία Μαρία, τη Μαγδαληνή. Ούτε πόρνη υπήρξε ποτέ, ούτε αμαρτωλή, ούτε τίποτα. Αυτό είναι ολόκληρη ομιλία από μόνη της. Αλλά σας το λέω τώρα, δεν υπήρξε ποτέ πόρνη η Αγία Μαρία ή η Μαγδαληνή. Εάν ήταν ποτέ, η Εκκλησία δεν θα το έκρυβε, θα το έλεγε. Δεν υπήρξε ποτέ πόρνη. Ήταν μια γυραιά γυναίκα, μεγάλη ηλικία, που ο Κύριος την απελευθέρωσε από 7 δαιμόνια. Και για να ευχαριστήσει τον Κύριο που τη θεράπευσε από αυτήν τη βαριά δαιμονική κατάσταση, τον ακολούθησε μέχρι σε σχάτο. Και γι' αυτό αξιώθηκε να είναι από αυτές τις γυναίκες που τον είδαν αναστημένο. Και μάλιστα είναι και αυτό σημαντικό να το γνωρίζετε, ότι αυτή η γυναίκα ήταν μια γυναίκα η οποία, όπως λέει και το όνομά της, ήταν από τα Μάγδαλα, μια περιοχή εκεί, και το γεγονός ότι λένε Μαρία Μαγδαληνή, θα λέγαμε δηλαδή Μαρία από το Κιβέρι, ήταν δηλωτικό ότι δεν ήταν παντρεμένη, δεν είχε οικογένεια, ήταν μια εύπορη γυναίκα η οποία είχε μελετήσει τις γραφές και στο πρόσωπο του Χριστού είδε τον αναμενόμενο Μεσσία και τον ακολούθησε. Γιατί αν ήταν παντρεμένη θα ήταν η Μαρία του Τάδε, όπως σήμερα λέμε η Μαρία η γυναίκα του Κώστα, του Γιώργου, και βγαίνει το Γιώργενα, όπως τα έχουμε εδώ στα χωριά μας. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ακολούθησε τον Κύριο διαρκώς και μάλιστα, όπως λέει ο βίος της, έφτασε με παρησία μπροστά στον Αυτοκράτορα για να καταγγείλει την άδικη δίκη και σταύρωση του Κυρίου μας. Όλα αυτά, να θυμηθούμε και τον Εγκατόταρχο, να θυμηθούμε εκείνον τον Ρωμαίο στρατιώτη, τον στρατιωτικό που στέκεται κάτω από τον Σταυρό του Κυρίου και κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει μέσα του. Βλέπει τον εσταυρωμένο Χριστό και αυτό όλο τον αλλάζει, τον συντρίβει. Και μόλις γίνεται ο σεισμός, λέει ότι δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος απλά, αλλά κάτι άλλο είναι. Και τον ακολουθεί μετά και γίνεται ο Άγιος Κορνήλιος ο Εγκατόταρχος. Όλα αυτά τα πρόσωπα, οι Ιουδαίοι που φωνάζουν «Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτό», εκείνοι που κάθονται κάτω από το σταυρό και τον χλεβάζουν, «Αν είσαι ο Υιός του ανθρώπου, κατέβε», του λένε από το σταυρό. Και εμείς θα σε πιστέψουμε.
Θαρείτε εσείς ότι ο Χριστός δεν μπορούσε να το κάνει? Θαρείτε εσείς ότι δεν μπορούσε, όπως ήταν επάνω στο Σταυρό, να κάνει μία έτσι, να βγει με τα καρφιά και να πέσουν όλοι στα γόνατα? Υπήρχε περίπτωση να υπάρξει άνθρωπος που δεν θα πίστευε εκείνη την ώρα? Αυτό ήθελε ο Χριστός? Αυτό ήθελε να πιστέψει ο άνθρωπος με τα θαύματα? Όχι. Γιατί και τα θαύματα που κάνει δεν τα κάνει για να πιστέψουν οι άνθρωποι, αλλά τα κάνει γιατί βλέπει την πίστη των ανθρώπων. Του λένε οι τυφλοί, οι λεπροί, οι χολοί, όλους αυτούς που θεραπεύει: Κύριε, σώσε μας, βοήθησέ μας. Κύριε, πιστεύετε ότι μπορώ να σας κάνω καλά? Ναι, Κύριε, πιστεύουμε, διότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο Μεσσίας. Και κάνει το θαύμα γιατί βλέπει την πίστη τους και τους το επιβεβαιώνει και τους λέει: Η πίστη σου έσωσε. Αυτή η πίστη κάνει και τα θαύματα σήμερα. Και αν τα θαύματα έχουν μειωθεί στις μέρες μας και δεν τα βλέπουμε, είναι γιατί μειώθηκε η πίστη των ανθρώπων στα θαύματα. Μειώθηκε η πίστη του ανθρώπου στον Θεό. Αλλά και πάλι εμείς καθημερινώς, ο πατήρ Πέτρος το γνωρίζει, έρχονται διαρκώς γράμματα στο μοναστήρι από θαύματα της Παναγίας μας, σε αρρώστους, σε γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Έχουμε άλλωστε στο Βατοπέδι την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας, που πήγαμε στην Κύπρο τώρα, ένα μήνα ήταν η Αγία Ζώνη στην Κύπρο. Περάσαν πάνω από 350.000 άνθρωποι, 700 περίπου χιλιάδες είναι όλοι στην Κύπρο οι κάτοικοι. Περάσαν λέει πάνω από 350.000 άνθρωποι. Εγώ ο ίδιος 10 μέρες που ήμουν εκεί έγινα αυτόπτης και αυτή κοσμάρτης θαυμάτων. Αλλά είδα τα θαύματα γιατί είχαν πίστη άνθρωποι. Είδα την πίστη των ανθρώπων. Και βέβαια να το πούμε και αυτό, ότι τα θαύματα πολλές φορές ο Θεός τα επιτρέπει όταν είναι προς το συμφέρον μας. Γιατί δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον της ψυχής μας να γίνει το θαύμα, να δοθεί η θεραπεία δηλαδή σε ένα πρόβλημα υγείας ή σε οτιδήποτε άλλο. Αλλά μόνο είναι για το όφελος της ψυχής μας. Γιατί πιστέψτε με, όσο δύσκολο και αν σας φαίνεται τώρα, η ασθένεια, ο πόνος, πολλές φορές είναι ιαματικός, είναι θεραπεία. Ακόμα και ο θάνατος μπορεί να γίνει αφορμή σωτηρίας. Πόσοι άνθρωποι μέσα από μία ασθένεια αγιάσανε. Δείτε τους Αγίους μας, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, πολλά προβλήματα υγείας. Ποτέ δεν ζήτησαν από τον Θεό να τους ιάσει, να τους δώσει τη θεραπεία. Αλλά τι προσεύχονταν πάντοτε, τι ζητούσαν από τον Θεό? Δώσε μου, Κύριε, υπομονή και δύναμη να σηκώσω το σταυρό μου. Δώσε μου, Κύριε, δύναμη. Δώσε μου, Κύριε, το έλεό σου. Πολλές φορές μας λένε οι άνθρωποι, Πάτερ, Γέροντα, προσευχηθείτε για εκείνον, προσευχηθείτε για αυτόν, προσευχηθείτε για το άλλο. Και λέω, σου λέω πολλές έτσι χαριτολογώντας, λέω θα προσευχηθώ και πράγματι ό,τι ονόματα μου δίνουν εγώ τα κρατάω και τα μνημονεύω συνέχεια. Αλλά λέω, εσύ κάνεις προσευχή για τον εαυτό σου? Προσεύχεσαι? Ή θες και εγώ το πρόβλημα να στο λύσω εγώ με τη δική μου προσευχή? Γιατί τι κάνουμε στη ζωή μας πολλές φορές? Θέλουμε οι άλλοι να μας λύσουν τα προβλήματα και εμείς να μην κοπιάσουμε καθόλου. Αλλά εδώ η Εκκλησία μας καλεί να κοπιάσουμε, να πέσουμε δηλαδή στα γόνατα, να προσευχηθούμε στον Θεό, να σταθούμε κάτω από την εικόνα Του, να σταθούμε κάτω από το Σταυρό Του και να Του πούμε τον καημό μας, τον πόνο μας, την αγωνία μας, τη δυσκολία μας. Με θυμό πολλές φορές, με θάρρος και με θράσος, αλλά για να έχεις θάρρος και θράσος να ζητήσεις από τον Θεό, πρέπει να έχεις τακτοποιήσει τα μέσα σου, να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, αλλιώς πώς ζητάς? Θυμίζουμε πολλές φορές τους ζητιάνους στους δρόμους ή έξω από τις εκκλησίες. Και τι λέμε πολλές φορές? Έρχεται ο άλλος μέσα στο τρένο στην Αθήνα, ας πούμε, και ζητιανεύει. Και λέει, σιγά μην δώσω τώρα σε αυτόν, αυτός έχει περισσότερα από μένα. Ναι. Το έχουν κάνει επάγγελμα τη ζητιανιά. Το λέμε, δεν το λέμε, το λέμε. Λοιπόν, και είπε κάποτε ένας αδελφός μια πολύ ωραία κουβέντα. Και εμείς έτσι είμαστε απέναντι στο Θεό. Στεκόμαστε απέναντι από τον Θεό και του ζητιανεύουμε, ενώ δεν το έχουμε πραγματικά ανάγκη. Ενώ δηλαδή πραγματικά δεν είμαστε άξιοι, αλλά ζητιανεύουμε από τον Θεό. Και όχι απλά ζητιανεύουμε, αλλά διαμαρτυρόμαστε και στον Θεό που δεν μας το δίνει. Όσο μας πάνε καλά τα πράγματα, λέμε κανά δόξα τον Θεό,
ή λέμε τι καλά που είμαι, πώς τα κατάφερα έτσι και πάλι, τι επιτυχίες έχω, μα ποιος είμαι τελικά. Να, εγωισμός. Μόλις έρθει ο σεισμός λίγο πνευματικός και σου κουνήσει τη γη, απελπίζεσαι, απογοητεύεσαι. Πού είναι ο Θεός? Γιατί είναι ο Θεός έτσι? Γιατί εκείνο ο Θεός? Και βλασφημείς τον Θεό. Αδελφοί μου αγαπημένοι, η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει το Σταυρό και μας δίνει τη δύναμη. Και άφησα για το τέλος δύο τελευταία πρόσωπα, ώστε λέγοντας το αμήν, να μην τελειώσει αυτή η ομιλία, αλλά ο καθένας από εσάς, όσο τα κατάφερα, να σας δώσω την αφορμή να συνεχίσετε την ομιλία πια όχι απλά στο μυαλό σας, αλλά στην καρδία σας, και να τοποθετήσετε, κάνοντας την αυτοκριτική σας και την αυτοκριτική μου εγώ βέβαια για μένα πρώτος που τα λέω, πού είμαι εγώ μέσα σε όλα αυτά τα πρόσωπα γύρω από το Σταυρό του Κυρίου. Είμαι με τους φοβισμένους, είμαι με τους σταυρωτές, είμαι με τους θαραλέους, πού είμαι? Τη Μεγάλη Πέμπτη βγαίνει ο Σταυρωμένος. Και ξέρετε, η λιτάνευση του Σταυρού δεν υπήρχε. Είναι την περίοδο της τουρκοκρατίας αρχίζει να λιτανεύεται ο Σταυρός όπως το γνωρίζουμε παλιότερα, και αυτό διατηρείται στα μοναστήρια, ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος. Δεν έβγαινε ο Εσταυρωμένος όπως το γνωρίζουμε, αλλά σε κάποιο από τα αντίφωνα την ώρα του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής, που γίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη του βράδυ, ο ιερέας βγάζει την εικόνα του Εσταυρωμένου, της Σταύρωσης, και την τοποθετεί στο προσκυνητάριο. Καθιερώθηκε όμως αυτή η λιτάνευση, κυρίως στην περίοδο της τουρκοκρατίας, του Σταυρού όπως το γνωρίζουμε, για να ενδυναμωθεί η πίστη των σκλαβωμένων Ρωμιών, η πίστη των σκλαβωμένων Ελλήνων, ότι μην αποθαρρύνεστε, μην απογοητεύεστε, να ο Κύριός μας, η ώρα της δόξας Του, η μεγαλύτερη ώρα του Χριστού είναι την ώρα που είναι πάνω στο Σταυρό. Γιατί? Γιατί ανατέλει η Ανάσταση μετά το Σταυρό. Βγαίνει λοιπόν ο Εσταυρωμένος. Όπως θα βλέπετε τον Εσταυρωμένο, φέρτε την εικόνα της Σταύρωσης. Δείτε τα πρόσωπα από κάτω. Τα αναφέραμε σχεδόν όλα. Δύο απομείνανε. Ποιοι? Οι ληστές. Ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά. Ο ένας, την ώρα που όλοι είναι φοβισμένοι, την ώρα που όλοι τον χλεβάζουν και τον κοροϊδεύουν, ποιον? Τον Χριστό που ανέστησε τον Λάζαρο, την κόρη του Ιαΐρου, το γιο της Χείρας, που έκανε τους λεπρούς καλά, που θεράπευσε τους τυφλούς, που τάισε 5.000 άνδρες μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Την ώρα που είναι στην άκρα ταπείνωση, που είναι όμως και η άκρα δόξα, όλοι εμείς που λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, την ώρα της ταπείνωσής Του Τον εγκαταλείπουμε, γιατί δεν έχουμε να βγάλουμε κανένα φαινομενικά, δεν έχουμε να βγάλουμε κανένα κέρδος. Απέτυχε, σταυρώθηκε, πάμε να φύγουμε. Αυτό κάνουμε με τον Θεό στη ζωή μας. Την ώρα εκείνη λοιπόν, ο ληστής, ο φωνιάς, ο κακοποιητής, ο δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήταν αυτός ο ληστής, ο ένας, τον βλέπει τον Κύριο εμόρφυρτο και του λέει: «Νήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου». Άκου κουβέντα, άκου φράση. Την ώρα που πεθαίνει ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, ένας ληστής να του λέει: «Θυμήσουμε στη βασιλεία Σου». Και απ' την άλλη ο άλλος ληστής να λέει: «Αν είσαι ο Υιός του Θεού, όπως λες, σώσε τον εαυτό σου, σώσε μας και εμάς». Πάλι το εγώ, πάλι το συμφέρον. Και όμως λένε λοιπόν τα παλιά βιβλία που είχαν μέσα κηρύγματα για τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα και είχε κήρυγμα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Πέμπτη, έγραφε το βιβλίο, τα παλιά βιβλία: «Ο άμβων σιωπά». Δεν μιλάει.
δεν έχει κήρυγμα εκείνη την ημέρα. Κηρύττει ο εσταυρωμένος Χριστός. Γιατί αν δεν σου μιλήσει και ο Χριστός επάνω στο σταυρό, ό,τι και να σου πω εγώ, ο καλύτερος ρήτορας να είμαι, τούβλο θα πας, τούβλο θα γυρίσεις. Γιατί το λέω αυτό, γιατί θα σας κλείσω με αυτή την ιστορία με το τούβλο λίγο για να γελάσετε. Λοιπόν, όταν λοιπόν αντικρίζετε το σταυρό τη Μεγάλη Πέμπτη, να θυμηθείτε τους δύο ληστές. Ο ένας σώθηκε. Μην απελπίζεστε. Μην απογοητεύεστε. Ο άλλος χάθηκε. Μην επαναπάβεστε. Μην δραναδρανείτε. Αλλά συνεχίστε τον αγώνα σας το πνευματικό. Αλλά για να έχει ο αγώνας σας όφελος πνευματικό, πρέπει να έρθετε και να κολλήσετε το σταυρό σας επάνω στο σταυρό του Χριστού. Πρέπει να γίνουμε ένα με το σταυρό του Χριστού. Εμείς τι κάνουμε πολλές φορές, προσπαθούμε να φέρουμε τον Χριστό στα δικά μας μέτρα. Και ο καθένας από εμάς είναι αυτοποιημενόμενος. Παίρνει το Ευαγγέλιο και ό,τι του αρέσει το επιλέγει. Ό,τι δυσκολεύει το απορρίπτει. Και έτσι δεν κάνει κανένας τι υπακοή στην Εκκλησία, αλλά ο καθένας φέρνει το Χριστό και το Ευαγγέλιο στα μέτρα τα δικά του. Αποτυχία επιβεβαιωμένη. Πότε έχει πράγματι επιτυχία ο άνθρωπος? Όταν φέρει τον εαυτό του στα μέτρα του Ευαγγελίου και στα μέτρα του Χριστού. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται αγώνας. Και κλείνω λοιπόν με αυτές τις δύο μικρές ιστοριούλες. Μάλλον με τη μία ιστορία και μία μικρή παρατήρηση. Πολλές φορές περιοριζόμαστε στη Μεγάλη Σαρακοστή στο θέμα της νηστείας, να το πω αυτό. Και αρχίζουν τώρα αυτοί που δεν νηστεύουν. Και τι νηστεύετε και τι νομίζετε ότι κάνετε, ότι είστε καλοί χριστιανοί επειδή δεν τρώτε κρέας και κατακρίνετε τον ένα και κάνετε το άλλο και πάνε τα καλαμαράκια σύννεφο και να τα τηγανιτά και να οι σαλάτες και παίρνετε τα ψωμιά και νηστεία είναι αυτό, καλύτερα να φας ένα κομμάτι κρέας. Τα γράφει και η κάμερα τώρα. Χαζομάρες. Χαζομάρες. Και ακολουθεί μετά το άλλο. Δεν έχει σημασία τι τρως και τι βάζεις στο στόμα σου, αλλά τι βγαίνει από το στόμα σου. Και αυτό αν είναι χαζομάρες, συγχωρήστε με. Εγώ δεν είδα ποτέ κανέναν που δεν νίστευσε τα εισερχόμενα, να νίστευσε τα εξερχόμενα. Αν δεν μπορείς να ελέγξεις αυτό που πιάνεις και μπορείς να και τρως, πώς θα ελέγξεις αυτά που βγαίνουν από το στόμα? Ξεκινάμε από το φαγητό, νηστεύουμε το φαγητό, κάνουμε υπακοή δηλαδή στην Εκκλησία, που μας λέει ότι τώρα θα κάνουμε νηστεία, και μετά αρχίζεις και νηστεύεις και το στόμα και τη διάνοια και ελέγχεις τα εξερχόμενα. Και ξέρετε κάτι, ανάμεσα σε αυτόν που λέει προτιμώ να φάω μία μπριζόλα και σε αυτόν που τρώει 10 τηγανιές πατάτες, το λέω έτσι στα παιδιά πολλές φορές, στα κατηχητικά που μιλάω, κερδισμένος πνευματικά είναι αυτός που θα φάει τις 10 τηγανιές πατάτες και ας φάει περισσότερο από αυτόν που θα φάει τη μία μπριζόλα. Γιατί? Γιατί αυτός που έστω αδύνατα κάνει την νηστεία και ενώ θα έπρεπε να τρώει μία μερίδα πατάτες, τρώει δύο, αυτός κάνει υπακοή στην Εκκλησία. Η υπακοή μας σώζει, όχι το θέλημά μας. Το ότι κάνει υπακοή στην Εκκλησία αυτός ο άνθρωπος σώζεται. Και μέσα στην Εκκλησία κάνοντας υπακοή, ναι, οι 10 τηγανιές πατάτες θα γίνουν μία. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, το είπα και χθες σε μια ομιλία στην Αθήνα, έτρωγε όταν ήταν ηγούμενος στην Λαύρα, στην Αγία Λαύρα του Αγίου Όρους, στη Μεγίστη Λαύρα. Έτρωγε, ήταν ένας άνθρωπος πάνω από 2 μέτρα, θηρίου. Έτρωγε, λέει, 2-3 πιάτα φαγητό. Οι καλοκαίρι τρώγανε εκεί ένα πιάτο φαγητό. Ένας λοιπόν μοναχός κάποτε γόνισε. Καλά, ο γέροντας τρώει 3 πιάτα και εγώ ένα. Γιατί? Επειδή είναι ηγούμενος, επειδή είναι γέροντας. Και το λογισμό του τον είδε ο Άγιος και του λέει, τι έχεις? Λέει, γέροντα, να, λέει, τώρα εμείς τρώμε εδώ ένα πιάτο, ας πούμε, και εσείς τρως 2-3, δεν μπορούμε να φάμε κι εμείς κάτι παραπάνω? Και του λέει ο Άγιος, κάτσε κάτω, του λέει, κάτσε. Θα φας όσο μπορείς εσύ, θα φάω κι εγώ όσο μπορώ.
Ο Άγιος Αθανάσιος έφαγε 8-9 πιάτα φαγητό, λέει. Αυτό στα 2 πιάτα μπούκωσε. Δεν μπορούσε να φάει άλλο καλόγερος. Του λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ποιος κάνει μεγαλύτερη άσκηση? Εγώ που ενώ μπορώ να φάω 9 τρώω 2, ή εσύ που τρως, μπορείς να φας 2 τρως 1? Ποιος έκανε μεγαλύτερη άσκηση? Στα μάτια των ανθρώπων εμείς ξέρουμε να κρίνουμε τον άλλον, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους λόγους μας και στην κρίση μας. Γιατί την άσκηση την έκανε ο Άγιος Αθανάσιος, που ενώ χόρτενε με 10, με 9, έτρωγε 2. Ενώ ο άλλος που χόρτενε με 2, έτρωγε 1. Ποιος ήταν λοιπόν πιο πεινασμένος από το τραπέζι, σηκωνόταν? Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Και το δεύτερο και τελευταίο παράδειγμα, αυτό που σας είπαμε, το τούβλο. Κάποτε ήταν ένας μοναχός. Είχε φαγωθεί να πάει στο Ιεροσόλυμα, θεωρώντας ότι αν πάει θα ωφεληθεί πολύ. Αλλά μέσα στο μοναστήρι ήταν οκνηρός, ήταν λίγο τεμπέλης, αδιάφορος στα καλοκαιρικά, δεν τα έκανε όπως έπρεπε. Τον έβλεπα εγώ, μένω στον άφηνε, τον άφηνε. Να πάω στο Ιεροσόλυμα. Άντε, του λέει, πήγαινε στο Ιεροσόλυμα. Αλλά θα μου κάνεις, του λέει, μια χάρη. Λέει, ναι, γέροντα. Θα σου δώσω ένα κουτάκι. Όπου πας, λέει, θα πηγαίνεις, θα σταυρώνεις το κουτάκι, θα το ευλογείς σε κάθε προσκύνημα που θα πας. Εντάξει. Του δίνει το κουτάκι, τον σταυρώνει, φεύγει, πάει στα Ιεροσόλυμα, πάει στους Αγίους Τόπους. Υπακούει ο καλόγερος, όπου πήγαινε, στον Πανάγιο Τάφο, στη Γεστημανία, στη Βηθλέμ, σταύρωνε το κουτάκι. Το γύρισε πίσω στο μοναστήρι, γυρίζει και το κουτάκι, το δίνει στον ηγούμενο. Είχε πορεία, τι ήταν, αλλά είχε εντολή να μην τα ανοίξει. Αυτός πήγε στους Αγίους Τόπους, γύρισε πίσω, πάλι τα ίδια. Πάλι τεμπέλης, πάλι αδιάφορος, καμία αλλαγή. Το φωνάζει μια μέρα ο ηγούμενος, του λέει, δεν διορθώνεσαι με τίποτα εσύ, του λέει. Για έλα εδώ λίγο στο κελί, τον παίρνει, φέρνει το κουτάκι, του λέει, άνοιξε το. Ανοίγει το κουτάκι ο μοναχός, βλέπει μέσα ένα τούβλο. Του λέει, αυτό το τούβλο, του λέει, τούβλο πήγε στα Ιεροσόλυμα, τούβλο γύρισε. Έτσι κι εσύ, του λέει, τούβλο πήγε στα Ιεροσόλυμα, τούβλο γύρισες. Δεν άλλαξες καθόλου. Δηλαδή, κι αν προσκύνησες αυτούς τους τόπους, δεν ωφελήθηκες στην πραγματικότητα. Πολλές φορές ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε έναν καλό πνευματικό, ένα φωτισμένο γέροντα. Ψάχνουμε. Και τι δεν ψάχνουμε? Και την έχουμε την αλήθεια εδώ μέσα. Για το κυβέρι η αλήθεια, η φώτιση είναι εδώ μέσα. Είναι στην εκκλησία σας. Είναι στον παπά σας που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έχει την εξουσία να κατεβάζει τον Θεό στη γη. Που έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες σας, αλλά έχει και την εξουσία να μην τις συγχωρεί όταν πρέπει. Εδώ μέσα είναι η χάρις. Εδώ, στην εκκλησία. Και επειδή λοιπόν κατανισόμαστε πολύ αυτή την περίοδο της Σαρακοστής και έρχεται και λίγο συναισθηματισμός και λίγη συγκίνηση και εκεί πιο αδιάφοροι θα έρθουν στον επιτάφιο, θα έρθουν στον εσταυρωμένο, κάτι θα νιώσουμε, κάτι θα πάρουμε. Αυτό που θα πάρουμε και θα νιώσουμε πρέπει να το κρατήσουμε και να το δυναμώσουμε μέσα μας και να το φουντώσουμε με το φως του Αγίου Πνεύματος, με το Άγιο Φως που θα λάβουμε από το κελί του, από το κερί του ιερέα. Και προσέχτε, κλείνω με αυτήν την ευχή που σας κάνω τώρα. Το μεγάλο Σάββατο το βράδυ, όταν πια θα έχουμε φτάσει στο τέλος της Σαρακοστής, προς Θεού, όταν θα ακούσετε ότι ο εσταυρωμένος Χριστός ανέστη εκ νεκρών, συγχωρέστε με την έκφραση, μην του γυρίσετε τα πισινά σας, μην τον αφήσετε μόνο, γιατί θα πει ο ιερέας το Χριστός ανέστη και μετά από λίγο θα πει κάποιους στίχους και ο ένας από αυτούς τους στίχους θα λέει, αναστεί το Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου της γης. Αναστήθηκε δηλαδή ο Χριστός και οι εχθροί του διασκορπίστηκαν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία
ή μάλλον μεγαλύτερη απεικόνηση της αμαρτίας, όταν πια έχουμε τον νικητή της ζωής, εμείς εκείνο το βράδυ να γυρίζουμε τις πλάτες μας, να φεύγουμε για τα σπίτια μας, για να φάμε τη μαγειρίτσα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ο Χριστός ο Αναστημένος να μένει εδώ. Αυτοί που θα έχουν ολοκληρώσει, αυτοί που θα πάρουν το μεγάλο μισθό, αυτοί που θα βγουν κερδισμένοι, να το ξέρετε, θα είναι αυτοί που όταν το βράδυ της Αναστάσεως ο πατήρ Πέτρος εδώ θα βγει στην ωραία πύλη και θα πει «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα και θα προσέλθουν να λάβουν το σώμα και το αίμα του εσταυρωμένου και αναστημένου Χριστού. Το κάτι καταφέραμε στη ζωή μας, όχι για να επαναπαυθούμε, αλλά για να συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι ο Χριστός είναι μαζί μας και εμείς θα είμαστε πάντοτε με Αυτόν. Καλό και ευλογημένο υπόλοιπο Μεγάλης Τεσσαρακοστής, διευχών και του Σεβασμιωτάτου που μας έδωσε την άδεια και την ευλογία να βρισκόμαστε εδώ σήμερα, διευχών του καλού σας ποιμένα, του ιερέα σας, του Πέτρος Πέτρου, ο οποίος μας κάλεσε για άλλη μια φορά εδώ, και διευχών όλων ημών, ο ένας με τον άλλο, εν αγάπη, εν αληθεία, να πορευθούμε για να φτάσουμε να εορτάσουμε και το Άγιον Πάσχα. Έτη πολλά και ευλογημένα. Αμήν. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατεραγική, πνευματική, ωφέλιμη ομιλία σας, καρδιακή, και άλλους χαρακτηρισμούς να πω. Αυτό που μας μεταδώσατε και μας μεταφέρατε για αυτές τις ημέρες, το πώς να ζήσουμε και πώς να βιώσουμε τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος και όλα αυτά που ζούμε στην Εκκλησία και στην καθημερινότητα τη δική μας, νομίζω ότι ήταν απόψε σε εισαγωγικά το καλύτερο μάθημα. Ό,τι καλό είχε η καλή σας καρδιά, μας το μετέφερε στη δική μας αγάπη. Αγαπητοί αδελφοί, σας ευχαριστούμε όλους που παρευρεθήκατε απόψε εδώ στην ενορία μας, και τους ενορίτες και τους εκτός ενορίας αδελφούς, και ας κρατήσουμε από τον πατέρα Γενάδιο αυτά τα δύο πρόσωπα τα τελευταία, του εκδοσιών και του εξεβολήμων Σταυροθέτος Χριστού, ληστών με τον ένα ή με τον άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση. Αυτή στην Τετάρτη δεν είσαι. Ναι, ναι. Τρεις θα φύγω από την Παναγία.